Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το vlog μας σήμερα είναι πάλι θεωρητικό και προέκυψε μέσα από τα σχόλια τόσο του χθεσινού βίντεο αλλά και άλλων παρόμοιων βίντεο. Η ψυχολογία είναι επιστήμη. Η φιλοσοφία και η θρησκεία δεν είναι επιστήμες. Τι δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η ψυχολογία είναι μια σχετικά πρόσφατη επιστήμη. Έχει μόλις λίγα περισσότερα από 100 χρόνια ζωής. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία έχει σκοπό να μάθει. Επίσταμε σημαίνει γνωρίζω. Και γνωρίζω με επιστημονική ακρίβεια σημαίνει ότι είναι πραγματικά αποδεδειγμένο και μπορώ να το αποδείξω επιστημονικά ότι αυτό που υποστηρίζω με βάση την ψυχολογία είναι ορθό, συμβαίνει δηλαδή. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία προσπαθεί να μάθει πώς λειτουργεί ο άνθρωπος ως εγκέφαλος και σώμα και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ο άνθρωπος ως σώμα και εγκέφαλος. Και όσον αφορά στις διάφορες ψυχοθεραπείες, η προσπάθεια αυτών είναι να βοηθήσουν τον άνθρωπο να λειτουργήσει πιο υγιώς ψυχοσωματικά. Η λέξη ψυχοσωματικά σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει 3 βασικά components, 3 βασικά συστατικά ο άνθρωπος με τα οποία ασχολείται να καταλάβει η ψυχολογία. Το συναίσθημα, τις σκέψεις, δηλαδή τη γνωστική λειτουργία, καθώς και τις πράξεις, τις συμπεριφορές. Συναίσθημα, σκέψεις, συμπεριφορές. Αυτά τα 3 προσπαθεί να καταλάβει η ψυχολογία, αλλά και αυτά τα 3 προσπαθεί να καταλάβει η ψυχολογία και μέσα από την ψυχοθεραπεία προσπαθεί να δώσει λύσεις ούτως ώστε όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ζητήματα όσον αφορά στο συναίσθημα τους, στις σκέψεις τους ή στις πράξεις τους, στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου τους και στη λειτουργικότητα του σώματος τους όταν αυτό έχει σχέση με τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, να δώσει κάποιες λύσεις. Είναι επιστήμη η ψυχολογία. Δεν είναι φιλοσοφία ή φιλοσοφία ζωής και δεν είναι θρησκεία. Εννοείται ότι τα βίντεο που φτιάχνω εδώ στο κανάλι μας, το οποίο είναι ψυχοεκπαιδευτικό, είναι απλά βίντεο και πολλά από αυτά είναι και απλοϊκά βίντεο. Δεν καταφέρνω πάντοτε να μεταφέρω όλες τις επιστημονικές γνώσεις που προκύπτουν μέσα από τις διάφορες μελέτες, έρευνες και παρατηρήσεις των ψυχολόγων εκείνων, οι οποίοι είναι ταγμένοι στην έρευνα. Συνήθως αυτοί είναι πειραματικοί ψυχολόγοι, νευροψυχολόγοι, οι οποίοι συνεργάζονται με ψυχίατρους, συνεργάζονται με βιολόγους, συνεργάζονται με ένα σωρό άλλους επιστήμονες. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία έχει περισσότερη σύνδεση με την ιατρική και με τις επιστήμες, τις βιολογικές επιστήμες. Σαφώς όταν εγώ μιλάω εδώ πέρα δεν καταφέρνω πάντοτε, και ούτε αυτός είναι ο στόχος μου βεβαίως, να σας πω με βάση την τάδε έρευνα που έγινε στο τάδε πανεπιστήμιο, που υπήρξε αυτό το δείγμα, που υπήρχε αυτή η υπόθεση στην έρευνα, που δημιουργήθηκε αυτή η μεθοδολογία, που χρησιμοποιήθηκε αυτή η μεθοδολογία, που συλλέχθηκαν τα δεδομένα με βάση αυτά τα πρωτόκολλα και που έγινε η ανάλυση των δεδομένων με βάση αυτό και αυτό και αυτό, έχουν εξαχθεί αυτά τα συμπεράσματα. Και δεν είναι ο στόχος μου να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν σας το κρύβω ότι αρκετές φορές διαβάζω αυτές τις έρευνες. Αρκετές φορές μπαίνω στη διαδικασία να διαβάσω τέτοια papers, τέτοιες μελέτες, γιατί θέλω κι εγώ ως μια απλούστατη ψυχολόγος που είμαι να ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στην επιστήμη την οποία υπηρετώ και υπηρετώ ως μια απλή ψυχολόγος. Εντάξει, δεν είμαι πειραματική ψυχολόγος, δεν είμαι ερευνητική ψυχολόγος, δεν είμαι νευροψυχολόγος, δεν είμαι κάτι που έχει να κάνει με τον ακαδημαϊκό τομέα και με την
παραγωγή έρευνα, στην εξέλιξη της έρευνας, στην κριτική της έρευνας κτλ. Είναι μια απλή, απλούστατη ψυχολόγος, η οποία προσπαθώ μέσα από τα βίντεο αυτά που κάνω στο κανάλι μου να μεταφέρω κάποιες από τις γνώσεις τις οποίες μας έχει δώσει η επιστήμη της ψυχολογίας. Η οποία επιστήμη της ψυχολογίας, όπως έχω πει και προηγουμένως, είναι μια νεότατη επιστήμη, η οποία έχει ακόμη πάρα πολλά να μελετήσει, πάρα πολλά να ερευνήσει και πάρα πολλά να ανακαλύψει. Όμως, όσα γνωρίζουμε ήδη με βάση την ψυχολογία και την ψυχιατρική, είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένα. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει διάφορα σημεία, στα οποία αυτά σημεία εδράζονται διάφορες λειτουργίες, οι οποίες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αλλοιώνονται αυτές οι λειτουργίες ή παρεμποδίζονται αυτές οι λειτουργίες και ούτω καθεξής. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, στο οποίο έχει σχέση και η ψυχολογία, καθώς και η νευρολογία και η νευροψυχολογία και η ιατρική, είναι το παράδειγμα της άνοιας. Οι ανοϊκοί ασθενείς παρουσιάζουν συγκεκριμένες εικόνες όταν τους γίνονται απεικονιστικές εξετάσεις στον εγκέφαλό τους, όταν τους γίνεται MRI, για παράδειγμα. Μπορούμε να δούμε συγκεκριμένη εικόνα στον εγκέφαλο ενός ασθενή με μία εκφυλιστική νευρολογική πάθηση, όπως είναι το Alzheimer. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που λέει ο ψυχολόγος, αυτό που λέει ο νευρολόγος, που ο ψυχολόγος θα το πει μετά, που θα χορηγήσει τα συγκεκριμένα τεστ που έχουν να κάνουν με την έκπτωση των νευρολογικών διαδικασιών. Θυμάμαι όταν έκανα πρακτική ένα διάστημα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, υπό την κυρία Τσολάκη, από τη δόκτωρα Μάγδα Τσολάκη. Ένα κομμάτι της δουλειάς που έκανα τότε ήταν να δίνω τέτοια τεστ, τέτοια νοητικά τεστ. Αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει από τα νοητικά τεστ που κάνει ο ψυχολόγος σε έναν ασθενή που υπάρχει, που υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να έχει άνοια, επικυρώνεται και από την εικόνα που δείχνει ο εγκέφαλός του όταν υποβληθεί σε μια μαγνητική τομογραφία, για παράδειγμα. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι η ψυχολογία είναι επιστήμη. Ξαναλέω ότι εγώ δεν καταφέρνω πάντοτε να μεταφέρω τις καινούργιες επιστημονικές γνώσεις της ψυχολογίας με τον τρόπο που θα τις μετέφερε ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος θα δίδασκε σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν είναι άλλωστε αυτός ο στόχος που επιτελεί αυτό το κανάλι, το ψυχοεκπαιδευτικό. Ποιος είναι ο στόχος του καναλιού μας και πώς ο στόχος του και ο σκοπός του δεν έχει καμία, μα καμία απολύτως σχέση και διασύνδεση με τη φιλοσοφία ή ακόμη χειρότερα με τη θρησκεία. Λοιπόν, η θρησκεία, η οποιαδήποτε θρησκεία, είναι ένα σύνολο πεποιθήσεων, όχι επιστημονικών γνώσεων, πεποιθήσεων. Τι σημαίνει πεποίθηση? Πιστεύω ότι, νομίζω ότι, επιλέγω να έχω αυτή τη γνώμη, επιλέγω να έχω αυτή την πεποίθηση και δικαίωμα σου, φίλε, να επιλέξεις ό,τι θες. Δεν είναι όμως επιστημονική αλήθεια αυτό που επιλέγεις. Είναι μία πεποίθηση, ένα σύστημα πεποιθήσεων, το οποίο είτε επέλεξες συνειδητά να πιστέψεις και να ακολουθήσεις, είτε επειδή έχεις γεννηθεί σε μία θρησκευόμενη οικογένεια που σε έχουν βαφτίσει από παιδί και σε έχουν γαλουχίσει και σε έχουν κατηχήσει από παιδί, έχεις βρεθεί στο σημείο που χωρίς να το συνειδητοποιήσεις ή χωρίς να το αποφασίσεις συνειδητά, έχεις επιλέξει να υιοθετήσεις αυτές τις πεποιθήσεις. Και ξαναλέω, υπάρχουν άνθρωποι που, οι οποίοι μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες που να μην ήταν θρήσκες οι οικογένειές τους και αυτοί στην πορεία της ζωής τους, κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, όταν πέρασαν δύσκολα, όταν δοκιμάστηκαν από κάποιες ασθένειες ή όταν βρέθηκε κάποιος πολύ εμπνευσμένος ιεροκήρυκας να τους κατηχήσει, έγιναν θρήσκοι. Η θρησκεία δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική αλήθεια γύρω από τον άνθρωπο. Καμία απολύτως σχέση. Αντιθέτως, πολλές φορές η θρησκεία και οι πεποιθήσεις οι οποίες απορρέουν από τη θρησκεία
προκαλούν μεγάλη ζημιά τόσο στη σωματική, όσο και στη ψυχική, όσο και στη ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου που υφίσταται αυτές τις πεποιθήσεις. Και έχουμε αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι μας που μιλάνε οι άνθρωποι και περιγράφουν περιστατικά από τη ζωή τους που οι γονείς τους, βασισμένοι πάνω στις πεποιθήσεις και τις διδαχές της θρησκείας, τους φέρθηκαν με απαξιωτικούς τρόπους, τους φέρθηκαν με κακοποιητικούς τρόπους, όλα εν ονόματι της θρησκείας. Μην πάτε μακριά, πόλεμοι γίνονται εν ονόματι της θρησκείας. Θρήσκοι άνθρωποι υποστηρίζουν πολέμους, που στην εποχή που ζούμε στο 2022, οποιοδήποτε μορφωμένος άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει έστω και ελάχιστο μια ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας και έχει ένα ελάχιστο ανθρωπιστικό σύστημα αξιών, αντιλαμβάνεται ότι ο πόλεμος δεν δικαιολογείται και δεν μπορεί να θεωρηθεί ιερός κάτω από καμία συνθήκη. Οπότε, όταν παρουσιάζω ένα θέμα εδώ στο κανάλι, ψυχοεκπαιδευτικό, το οποίο, ξαναλέω, το παρουσιάζω απλά και πολλές φορές ίσως απλοϊκά, γιατί είμαι μια απλή, απλούστατη ψυχολόγος με τη λιγότερη δυνατή μόρφωση που θα μπορούσα να είχα. Ακαδημαϊκή μόρφωση. Το παραδέχομαι. Διαβάζω συνέχεια, αλλά είμαι αμόρφωτη. Δεν κατέχω διδακτορικό τίτλο, δεν είμαι ερευνήτρια, δεν είμαι, όπως είναι η πολύ αγαπημένη μου φίλη, συνεργάτης μου και εξαιρετική επιστήμονας, η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία έχει ένα σωρό μεταπτυχιακούς τίτλους και πολύ καλά κάνει. Εγώ είμαι μια απλή, μικρή ψυχολόγος. Όταν όμως μεταφέρω τη ψυχολογική σκέψη, ψυχολογικές θεωρίες προσωπικότητας και απόψεις οι οποίες εκπηγάζουν από συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, δεν λέω αυτά που σκέφτομαι από μόνη μου, μεταφέρω αυτά τα ευρήματα τα οποία από τον ακαδημαϊκό τομέα έχουν πάει κάτω στην εφαρμογή της ψυχολογίας, γιατί σε μία επιστήμη δεν υπάρχουν μόνο οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές, υπάρχουν και οι απλοί, απλούστατοι επιστήμονες, οι οποίοι εφαρμόζουν αυτά που βρίσκουν η μεγάλη επιστήμονες. Εντάξει. Όταν λοιπόν αναφέρω κάποια πράγματα, δεν αναφέρω τις προσωπικές μου απόψεις. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία λέω δεν μου συμφέρουν εμένα τις ίδιες προσεκτικά, προσωπικά. Αν θυμάστε, τον τελευταίο καιρό έχω μιλήσει αρκετά για το πόσο εγώ έχω υπάρξει συνεξαρτώμενη σε πολλές από τις προσωπικές μου σχέσεις και πόσο κάνω ξανά για άλλη μια φορά και θα ξανακάνω και για άλλη μια φορά στο μέλλον ψυχοθεραπεία σε άλλον ψυχολόγο προκειμένου να ξεπεράσω την τάση που έχω εγώ προσωπικά για συνεξάρτηση. Δεν μου συμφέρει αυτό. Θα μου συνέφερε πολύ περισσότερο να στόλιζα τον εαυτό μου σαν μια ηρωική μάρτυρα η οποία σε όλες τις σχέσεις ήταν το θύμα και την εκμεταλλεύτηκαν οι ψεύτικοι κακοί άνθρωποι. Όχι, υπήρξα συνεξαρτώμενη και το να είσαι συνεξαρτώμενος είναι ένας ψυχοπαθολογικός τρόπος συνδεσιμότητας ο οποίος επιφέρει στον ίδιο σου τον εαυτό τα προβλήματα που επιφέρει και δεν είσαι καθόλου μάρτυρας, απλώς είσαι ένας άνθρωπος που έχεις πρόβλημα που χρειάζεται να πάρεις βοήθεια. Τελευταία, έχω μοιραστεί μαζί σας, γιατί σας είπα ότι διαβάζω συνεχώς την καινούργια έρευνα και τα καινούργια βιβλία που βγαίνουν, έχω μοιραστεί μαζί σας την εμπειρία μου την προσωπική γύρω από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πώς ασχολούμενοι με τη βιβλιογραφία που έχει να κάνει με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, με απλά λόγια, με τα ψυχικά τραύματα που κουβαλάμε από μια τραυματική, κακοποιητική ψυχικά και σωματικά, ίσως παιδική ηλικία, μπορεί αυτά να μας εμποδίζουν στην παρούσα ζωή μας να είμαστε χαρούμενοι, να μας εμποδίζουν να είμαστε λειτουργικοί και να μας κάνουν να γινόμαστε το λιγότερο αυτοσαμποταριστικοί. Δεν μου συμφέρει να το παραδεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν μου συμφέρει να παραδεχτώ ότι γίνομαι αυτοσαμποταριστική. Δεν μου συμφέρει να παραδεχτώ ότι χάνω πολλές φορές την ψυχραιμία μου γιατί μπαίνω σε μια συναισθηματική αναδρομή, σε ένα emotional flashback. Το παραδέχομαι όμως, γιατί αν δεν παραδεχθώ το πρόβλημά μου, δεν θα μπορέσω να το ξεπεράσω και θέλω να το ξεπεράσω και πιστεύω ότι η επιστήμη της ψυχολογίας και η τέχνη της ψυχοθεραπείας, η οποία είναι βασισμένη πάνω σε επιστημονικά ευρήματα από την επιστήμη της ψυχολογίας, μπορούν να με βοηθήσουν σε αυτό και μπορούν να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους. Και επίσης παρακολουθώ καθημερινά,
όταν είμαι στο αυτοκίνητο κυρίως και δεν εγγράφω βίντεο, παρακολουθώ βίντεο συναδέλφων οι οποίοι μεταφέρουν ανάλογες ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις και ψυχοεκπαιδευτικές εμπειρίες. Και μαθαίνω συνέχεια. Αν προσέξετε στα βίντεο, τις περισσότερες φορές λέω θα υπέθετα ότι ίσως να συμβαίνει αυτό, ίσως να συμβαίνει το άλλο κλπ. Κλπ. Ποτέ δεν είμαι απόλυτη, ποτέ δεν είμαι κάθετη, ποτέ δεν λέω αυτό είναι και δεν είναι τίποτε άλλο επειδή το έχω πει εγώ ή θα κλεπετρή. Καμία σχέση. Κάποιες φορές κάτω από τα βίντεο διαβάζω σχόλια του τύπου η θρησκεία λέει αυτό και με βάση αυτό που λέει η θρησκεία αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει η ψυχολογία ή με αυτό που μας λέει στο ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Δεν είναι σχόλιο αυτό να γίνει. Δεν είναι σχόλιο αυτό να γίνει στο κανάλι μας, γιατί το κανάλι μας έχει σχέση με τη ψυχολογία και όχι με τη θρησκεία. Η ψυχολογία και η θρησκεία είναι δύο διαφορετικές περιοχές. Η ψυχολογία είναι επιστήμη, η θρησκεία είναι κάτι άλλο. Δεν είναι επιστήμη. Δεν θα ορίσω εγώ ότι είναι θρησκεία, γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Η θρησκεία όμως δεν είναι επιστήμη. Άρα δεν μπορείς όταν παρουσιάζεται κάτι το οποίο προκύπτει από την επιστήμη να φέρνεις ως αντιπαράθεση κάτι το οποίο προκύπτει από τη θρησκεία. Δεν έχει νόημα, δεν ταιριάζει, δεν γίνεται. Από την άλλη, κάποιες φορές έχω παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι αναφέρουν λόγια, απόψεις, πεπιθήσεις φιλοσόφων, αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, φιλοσόφων από διάφορες εποχές της γης και λένε ο τάδε φιλόσοφος έλεγε αυτό, αλλά αυτό που κάνω τώρα είναι τέλειο επειδή το είπε ο τάδε φιλόσοφος. Η φιλοσοφία δεν είναι επιστήμη. Το τι έχει υποστηρίξει ο κάθε φιλόσοφος ξεχωριστά στα γραπτά του ή στα κείμενα τα οποία έχουν διασωθεί και αποδίδονται σε κάποιους φιλοσόφους, δεν είναι όλα επιστημονικά. Για να είμαστε δίκαιοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, πολλοί από αυτούς ήταν και επιστήμονες και έβαλαν τις αρχές για τη σύγχρονη επιστήμη. Δεν είναι όμως επιστημονικές ή φιλοσοφικές τοποθετήσεις του οποιοδήποτε. Φιλοσοφική τοποθέτηση, φιλοσοφικός τρόπος σκέψης είναι το πώς εγώ τακτοποιώ μέσα στο μυαλό μου το τι συμβαίνει σε μένα, το τι συμβαίνει στον κόσμο για να μπορέσω να το αποδεχτώ. Θα έλεγα είναι στα πλαίσια ενός μηχανισμού εκλογήκευσης του κόσμου. Έχουμε μιλήσει για τους μηχανισμούς άμυνας τους εγκεφαλικούς. Δεν αντέχω τον πόνο, δεν αντέχω τη δυσφορία, δεν αντέχω αυτά που με ταλαιπωρούν, έτσι αναπτύσσω στην περίπτωση αυτή μια φιλοσοφική στάση και μια φιλοσοφική θεώρηση η οποία με βοηθάει εμένα να αντιμετωπίσω καλύτερα αυτό που με δυσκολεύει. Δεν σημαίνει όμως πως αυτό είναι επιστημονική αλήθεια. Ούτε σημαίνει πως είμαι εναντίον εγώ της ψυχολογίας. Καμία σχέση. Απολαμβάνω την ψυχολογία πολλές φορές και διαβάζω φιλοσόφους πολλές φορές. Τους βλέπω όμως ως αυτό που είναι. Φιλόσοφοι. Άνθρωποι οι οποίοι παρατείνουν ένα προτείνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ο οποίος θεωρούν ότι θα βοηθήσει και εμάς να νιώσουν καλύτερα από τη δυσφορία της ζωής, όπως ίσως έχει βοηθήσει και αυτούς. Και υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες φιλοσοφίες, υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι και εκ διαμέτρου, μερικές από αυτές είναι και εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους. Επειδή δεν κατέχω όμως τη φιλοσοφία, δεν θα μιλήσω περισσότερο για τη φιλοσοφία, θα μιλήσουν αυτοί που την κατέχουν τη φιλοσοφία για τη φιλοσοφία, όπως επίσης και για τη φιλολογία. Η φιλοσοφία είναι κάτι διαφορετικό από τη ψυχολογία. Η φιλολογία είναι κάτι διαφορετικό από τη ψυχολογία. Η θρησκεία είναι κάτι διαφορετικό από τη ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι η τελευταία σύγχρονη πρόσφατη προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει για το πώς λειτουργεί το συναίσθημα του, οι σκέψεις του και οι πράξεις του. Να μάθει πώς και γιατί κάνει τα πράγματα που κάνει, να μάθει και να βρει υγιείς τρόπους λειτουργικότητας και να εφαρμόσει αυτούς, ούτως ώστε να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασισμένος πάνω στα ευρήματα της επιστήμης και όχι πάνω στο τι έχει ακούσει από εδώ και από εκεί που το βολεύει, είτε από θρησκεία είτε από φιλοσοφία. Ας κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα, γιατί έχω κουραστεί να το απαντάω τόσο συχνά στα σχόλια. Σας φιλώ.